Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και όπως σας έχω πει και από το απόγευμα, απόψε θα σας μιλήσω για τη θεία μου. Τη θεία μου, τη Δήμητρα. Προχθές τα χράματα πέθανε σε ηλικία 81 ετών, μετά που ταλαιπωρήθηκε αρκετά χρόνια με την νόσο Αλτσχάιμερ και τον τελευταίο ένα χρόνο ήταν έτσι σε βαρύ στάδιο, τελικό στάδιο. Δεν πήγα στην κηδεία της θείας μου της Δήμητρας. Ενημέρωσα τις ξαδέρφες μου ότι δεν θα πήγαινα, επειδή απορριθμίζουμε συναισθηματικά όταν πηγαίνω σε κηδείες και επειδή η θεία μου η Δήμητρα έχει καιρό που έφυγε. Έφυγε τότε που την πήρε το Αλτσχάιμερ, ολοκληρωτικά. Και ο σωματικός θάνατος που προήλθε προχθές, κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη ανθρώπων που την αγαπάνε πάρα πολύ που μίλησα μαζί τους, ήταν μια ανακούφιση, μια απελευθέρωση. Θέλω να μιλήσω για τη θεία μου τη Δήμητρα, παρόλο που δεν την γνωρίζω πολύ καλά. Σίγουρα δεν την γνωρίζω όπως την γνωρίζουν τα παιδιά της ή όπως την γνωρίζει η μάνα μου που είναι αδερφή της. Θέλω να μιλήσω για τα πράγματα που γνωρίζω για τη θεία μου τη Δήμητρα και θέλω να κάνω αυτό το βίντεο σαν ένα επικίδιο ή σαν μια ευλογία, eulogy λέγεται στα αγγλικά, όταν κάποιος θέλει να πει καλά λόγια για έναν άνθρωπο που έχει φύγει, γιατί μόνο καλά λόγια έχω να πω για τη θεία μου τη Δήμητρα. Η θεία μου η Δήμητρα είναι ένας καλοήθης άνθρωπος, είναι η επιτομή της καλοήθειας. Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ στη θεία μου τη Δήμητρα πονηριά ή κακία. Τη θυμάμαι πάντα να είναι χαμογελαστή, να είναι πολύ όμορφη. Από εκείνη την ομορφιά τη γλυκύτατη. Από εκείνη την ομορφιά που είναι και φυσική ομορφιά, αλλά είναι και ομορφιά που έβγαινε, που βγαίνει από μέσα προς τα έξω. Θυμάμαι τη φωτογραφία του γάμου της. Ήταν 17 χρόνων όταν παντρεύτηκε. Τι όμορφη νύφη και τι ωραίος ο γαμπρός. Τα παρανυφάκια ωραία ήταν. Τη θυμάμαι τη φωτογραφία αυτή στο σαλόνι της θείας μου της Δήμητρας, στο χόλ ουσιαστικό, όχι το σαλόνι. Την έχω δει πολλές φορές, την έχω χαζέψει πολλές φορές εκείνη τη φωτογραφία. Η θεία μου η Δήμητρα ήταν το τρίτο από τα πέντε παιδιά της γιαγιάς μου, τα πέντε παιδιά της γιαγιάς μου που επέζησαν, γιατί η γιαγιά μου γέννησε και κάποια παιδιά, τα οποία γύρω στους 6 μήνες πέθαιναν, από ό,τι υπολογίζουμε λόγω μεσογειακής ανεμίας, γιατί τα περισσότερα παιδιά της θείας μου της Δήμητρας, αν όχι όλα, και αρκετά από τα αγγόνια της, μεταξύ των οποίων και εγώ, είμαστε φορείς της μεσογειακής ανεμίας, άρα είναι πιθανόν τα παιδιά εκείνα που πέθαιναν σε ηλικία 6 μηνών να πέθαιναν λόγω μεσογειακής ανεμίας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των υστέρων. Γεννήθηκε στην Επισκοπή της Πάφου. Η Επισκοπή της Πάφου είναι ένα χωριό το οποίο είναι 9 μίλια από την Πάφου, από την πόλη της Πάφου. Θυμάμαι ότι είναι 9 μίλια. Πόσα χιλιόμετρα είναι 9 μίλια, δεν είμαι καλή σε αυτά, στις μετατροπές. Είναι ένα χωριό το οποίο είναι ορεινό. Είναι ένα χωριό το οποίο πλήγηκε από το σεισμό του 1953 και μοιράστηκε στα δύο το χωριό. Υπάρχει ένας έτσι πολύ επιβλητικός γκρεμός. Η θεία μου η Δήμητρα ήταν η πρώτη κόρη της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου είχε το θείο μου τον Γιάννη, το θείο μου τον Χαμπή, θεία μου τη Δήμητρα, τη μάνα μου και το θείο μου το Σάββατο Μακαρίτη. Είναι το τρίτο παιδί της γιαγιάς μου που πεθαίνει. Πρώτος πέθανε ο θείος μου ο Γιάννης το 2011. Το 2020, προς το τέλος του 2020 πέθανε ο θείος μου ο Σάββας. Ούτε σε αυτό έχω πάει την κηδεία. Ήμουνα στο εξωτερικό ούτως ή άλλως και ήταν και ο κορονοϊός. Στο θείο μου το Σάββα θα πήγαινα στην κηδεία αν ήμουνα στην Κύπρο, γιατί μεγαλώσαμε πολύ κοντά με το θείο μου το Σάββα, με την έννοια του ότι η μάνα μου κατάγεται από την Επισκοπή της Πάφου,
Η θεία μου η Δήμητρα ήταν παντρεμένη στη Λεμεσό, ζούσε στη Λεμεσό. Εμείς ζούσαμε στην πόλη της Πάφου και στην πόλη της Πάφου ζούσε ο θείος μου ο Γιάννης και από μια ηλικία και μετά όταν ήμουν εγώ στο γυμνάσιο, τέλη του δημοτικού, μετεγκαταστάθηκε στην Πάφο και ο θείος μου ο Σάββας. Άρα όσον αφορά θείους και θείες και αδέρφια του γονιού μου που να ζούμε στην ίδια πόλη, δύο ήταν τα αδέρφια του γονιού μου που ζούσαμε στην ίδια πόλη, ο θείος μου ο Γιάννης και ο θείος μου ο Σάββας. Η θεία μου η Δήμητρα ζούσε στην Λεμεσό, στο χωριό Αγία Φύλλα, που είναι το χωριό από το οποίο κατάγεται ο πατέρας μου. Αρκετοί άνθρωποι από την Επισκοπή της Πάφου παντρεύονταν με ανθρώπους από την Αγία Φύλλα. Ένας αδερφός του παππού μου, ο θείος ο Δημήτρης, ήταν παντρεμένος στην Αγία Φύλλα και ένας άλλος αδερφός του παππού μου, ο θείος ο Κυριάκος, επίσης ήταν παντρεμένος στην Αγία Φύλλα. Φαντάζομαι ότι με αυτόν τον τρόπο έγινε και το προξενιό για να πάρει η θεία μου τον Μακαρίτη, τον θείο τον Κίκο, τον Ανδρέα, τον άντρα της, ο οποίος ήταν από την Αγία Φύλλα. Η δε μάνα μου πήγαινε στην Αγία Φύλλα, στο χωριό. Η Αγία Φύλλα είναι ένα χωριό κοντά στην πόλη της Λεμεσού, το οποίο τώρα είναι, θεωρείται σαν προάστιο της Λεμεσού. Δεν ξέρω κιόλας, μπορεί να είναι και μέσα στο Δήμο της Λεμεσού, Αγία Φύλλα, δεν γνωρίζω σίγουρα. Και πήγαινε η μητέρα μου όταν επέστρεψε από τις σπουδές της, ή όταν ήταν φοιτήτρια, νομίζω όταν τελείωσε τις σπουδές της, ναι, ήδη εργαζόταν στην Κύπρο, ήταν φιλόλογος. Πήγαινε στο χωριό να δει την αδερφή της και έτσι την είδε ο πατέρας μου, την είχε δει κάπου αλλού πρώτα και έτσι γνωρίστηκαν και οι γονείς μου. Οι γονείς μου όταν παντρεύτηκαν 28 Ιουλίου του 1974 μου είπαν, δεν υπήρχα, ότι έκαναν το γάμο στο χωριό εκεί στο σπίτι της θείας της Δημήτρας και πήγαν για λίγο καιρό στην Πάφο για να επιστρέψουν Λεμεσό, αλλά παρέμειναν στην Πάφο. Έτσι με τη θεία τη Δήμητρα οι επαφές που είχαμε ήταν με θερμές και εγκαρδίες, αλλά δεν ήταν καθημερινές. Δηλαδή συναντιόμασταν τις γιορτές, συναντιόμασταν κάθε φορά που πηγαίναμε Λεμεσό ή κάθε φορά που ερχόντουσαν αυτοί στην Πάφο. Μπορεί να ήταν 5-6 φορές το χρόνο που συναντούσα τη θεία μου τη Δήμητρα. Η θεία μου η Δήμητρα έχει 4 παιδιά, 3 κόρες και ένα γιο. Είναι όλοι μεγαλύτεροι από εμένα. Από την πλευρά των εγγονιών της γιαγιάς μου, από τη μάνα μου και του παππού μου, από τη μάνα μου είμαι το 15ο από 17 εγγόνια. Έχει 4 παιδιά η θεία μου η Δήμητρα και είναι μια γυναίκα η οποία έχει μια πολύ δύσκολη ιστορία ζωής και μου την αφηγήθηκε εν μέρη την ιστορία της ζωής της όταν πριν αρκετά χρόνια, ίσως 19 χρόνια. Πριν 19 χρόνια ήταν η γιαγιά μου, η μάνα της και η μάνα της μητέρας μου, ήταν ετοιμοθάνατη στο νοσοκομείο στην Πάφο. Η γιαγιά μου η Σοφία, η οποία πέθανε σε ηλικία 94 ετών και η οποία ήταν υγιέστατη μέχρι το τέλος. Μία εβδομάδα μόνο ήταν στο νοσοκομείο με πνευμονία και έφυγε. Δηλαδή μία εβδομάδα πρωτού άρρωστης με πνευμονία, ήταν ως συνήθως ανεβασμένη πάνω στα δέντρα και κόβε τα κλαδιά. Λοιπόν, και ήταν η γιαγιά στην εντατική, στο νοσοκομείο και μου είπαν οι γονείς μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, ότι η γιαγιά σου είναι σοβαρά και όπως έρχεσαι να την δεις, να περάσεις από την Λεμεσό, από την Αγία Φύλλα, να φέρεις και τη θεία σου τη Δήμητρα. Η θεία μου η Δήμητρα ήδη ήταν χείρα. Ο θείος ο Κίκος, ο άντρας της, πέθανε το 2004. Άρα ήταν ένα χρόνο, ήταν λίγους μήνες χείρα πρέπει να ήταν τότε. Ναι. Ο άντρας της είχε πεθάνει από καρκίνο και ήταν στη Λευκοσία στο αντικαρκινικό και είχα πάει μερικές φορές να το δω και έλεγα, εγώ έχω μια τάση όταν είναι σοβαρές οι συνθήκες να λέω αστεία και να κάνω χιούμορ. Και θυμάμαι μια μέρα πήγα να το δω και πρέπει να πάει στην τουαλέτα και λέει, όχι να φύγει Θέκλα μέχρι να βγω έξω γιατί με κάνει και γελάω. Καλός άνθρωπος ο Θεός ο Κύκος. Είχε τις δυσκολίες του όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν τις δυσκολίες μας, αλλά είναι καλός άνθρωπος. Άρα τότε που πέθανε η γιαγιά πρέπει να ήταν μερικούς μήνες μετά που πέθανε ο Θεός ο Κύκος. Όχι, ήταν ένα χρόνο μετά, ήταν το 2005.
το 2005. Λοιπόν, δεν έχει σημασία πότε ήταν. Έχει περίπου 20 χρόνια, 18 χρόνια. Πήγα και την πήρα από το σπίτι της στην Αγία Φύλλα και στη διαδρομή, καθώς πηγαίναμε προς την Πάφο για να πάμε στο νοσοκομείο της Πάφου να δούμε τη γιαγιά, τη μάνα της και δική μου γιαγιά, άρχισε να μου μιλάει για τη ζωή της. Ήξερα κάποια πράγματα, γιατί κατά καιρούς μπορεί να μιλήσω για πράγματα που έκαναν λάθος οι γονείς μου, αλλά έκαναν και πολλά σωστά. Και ένα από τα σωστά που έκαναν ήταν ότι μιλούσαν ανοιχτά για τις οικογενειακές μας ιστορίες. Και μας έδιναν ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση γύρω από τα γεγονότα που συνέβηκαν στην οικογένεια μας. Και όταν λέω στην οικογένεια μας, εννοώ και στην ευρύτερη οικογένεια μας και ακόμα και μέσα στη δική μας την οικογένεια, την πιο πυρηνική, του πατέρα μου, της μητέρας μου, του αδερφού μου και εμένα, υπήρχε διαφάνεια πάντοτε. Δηλαδή, δεν κρυβόμασταν ποτέ πίσω από το δάχτυλό μας. Χωρίς να σημαίνει πως ήταν ιδανικές συνθήκες, δεν είναι ποτέ ιδανικές συνθήκες σε καμιά οικογένεια, αλλά υπήρχε πάντοτε αυτή η εντυμότητα. Εγώ είχα ακούσει ότι όταν ήταν η θεία 8 ετών την έδωσε η γιαγιά μου για υιοθεσία και ότι την υιοθέτησε ένα ζευγάρι μεγάλο σε ηλικία που ήταν κάτω στην Πάφο. Τότε, πριν 75 χρόνια, ήταν σύνηθες να δίνουν φτωχές οικογένειες τα παιδιά τους να υιοθετήσουν πλούσιοι. 8 χρονών έδωσε το κοριτσάκι της, το μοναδικό κοριτσάκι που είχε τότε. Όχι, είχε και τη μάνα μου τότε. Ναι. Γιατί η μάνα μου είναι 78, θα γίνει 78 τον. Μπορεί να ήταν 4 χρονών η μάνα μου. Ή 3, θα γίνει 78, 2 Δεκεμβρίου η μάνα μου. Είχε και τη μάνα μου τότε, ναι. Τι μου είπε η ξαδέρφη μου ότι ήταν 81 η θεία τώρα, η μάνα μου είναι 77,5, άρα είχε την. Και από ό,τι μου είπε η ξαδερφή μου, η αδερφή της γιαγιάς μου την έσπρωξε τη γιαγιά μου να τη δώσει τη θεία μου για μια καλή τύχη. Για μια καλύτερη τύχη. Το ζευγάρι που υιοθέτησε τη θεία μου ήταν στην πόλη της Πάφου, στο άστι της Πάφου, στο κέντρο της Πάφου, στην έξω βρύση. Γνωρίζω να, αν βλέπει αυτό το βίντεο κάποιος παφίτης. Και ήταν ένα ζευγάρι μεγάλη ηλικία. Εγώ ήξερα αυτό, ότι η θεία υιοθετήθηκε, ότι μετά πέθαναν οι θετοί της γονείς και ότι παντρεύτηκε πολύ μικρή. Και τη θυμάμαι εγώ όταν ήμουν πολύ μωρό, δηλαδή μπορεί να ήμουν 3-4 ετών, τη θυμάμαι ότι είχε ένα παντοπολείο στην Αγία Φύλλα και ότι ήταν πάρα πολύ ικανή. Δηλαδή κρατούσε μόνη της ολόκληρο παντοπολείο με φθαρτά. Ήταν αυτό που λέμε σούπερ μάρκετ στις μέρες μας. Παντοπολείο το έλεγαν τότε. Δεν ήταν απικιακό, που ήταν τα παλιά σούπερ μάρκετ, τα μικρά, η Μπακάλικο. Ονομαζόταν παντοπολείο. Είχε φθαρτά και είχε και κάποια, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, είχε και πράγματα για το σπίτι. Και θυμάμαι ότι το διαχειριζόταν μόνη της το παντοπολείο. Και όπως μου είπε σήμερα η ξαδερφή μου Μαρία, μάλιστα μου λέει, έκανε όλους τους λογαριασμούς χωρίς να χρησιμοποιεί υπολογιστική μηχανή και ήταν πάρα πολύ ευφυής. Και δεν έχω καμία αμφιβολία για το ότι ήταν ευφυής, γιατί όλα τα παιδιά της γιαγιάς μου ήταν ευφυή και όλα τα εγγόνια της γιαγιάς μου είναι ευφυή. Υπάρχει ευφυία στην οικογένεια. Γιατί να μην ήταν η θεία η Δήμητρα ευφυής. Και ο παππούς μου Θεοδόσης ήταν ευφυής και η γιαγιά μου Σοφία ήταν ευφυής. Ήταν και άλλα πράγματα η γιαγιά μου Σοφία. Είχε μια σκληρότητα. Λοιπόν, την έδωσε τη θεία μου τη Δήμητρα υιοθεσία και μου, όταν την είχα στο αυτοκίνητο και μιλούσαμε για να πάμε να δούμε τη γιαγιά, μου λέει, άρχισε να μου περιγράφει πώς ένιωθε όταν ήταν μικρό κοριτσάκι στο χωριό 8 ετών και την πήγαν στην Πάφο και την άφησαν σε ένα σπίτι, μεγάλο αρχοντικό σπίτι αυτό που είχαν οι γέροι. Πασκουίν ήταν το όνομά τους, τώρα δεν ξέρω αν ήταν παρατσούκλι, αυτό ήταν επίθετο. Και μου λέει, η γριά ήταν 80 ετών, μου λέει, και είχε άνοια. Είχε Αλτσχάιμερ, μου λέει η θεία. Και με τα ίδια χέρια, που με τα γυμνά της χέρια έσφαζε το κουνέλι και στα ζανέματα, με τα ίδια χέρια ζύμωνε το ψωμί, μου λέει, και εγώ συχαινόμουν να φάω.
Και νιώθα πολύ άσχημα και κλαίγα συνέχεια. Πόσο σκληρό είναι αυτό. Να έχεις 5 παιδιά και να επιλέξεις το ένα από τα 5 σου παιδιά να το δώσεις υιοθεσία για μια καλύτερη τύχη. Περιττώ να σας πω ότι το σπίτι αυτό το οποίο κληρονόμησε η θεία όταν πέθαναν οι γέροι, μετά δεν το είχε η θεία με Δημήτρα. Αποφάσισε η μητριάρχη της οικογένειας να το χρησιμοποιήσει με άλλους τρόπους. Είμαι πεπισμένη πλέον ότι η γιαγιά μου ήταν ένας εξαιρετικά ναρκισιστικός άνθρωπος. Είχε ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Δεν γίνεται να διαχωρίζεις τα παιδιά σου. Εννοείται ότι σε καμιά περίπτωση δεν φταίνε τα άλλα παιδιά. Εντάξει, δεν φταίει η μάνα μου που η γιαγιά μου αποφάσισε ότι το πρώτο της κοριτσάκι θα το δώσει υιοθεσία. Σίγουρα δεν φταίει η μάνα μου. Δεν φταίει η μάνα μου ή η άλλη θεία μου για το γεγονός ότι η γιαγιά μου είτε σπούδασε είτε υποβοήθησε να σπουδάσουν μόνο τα 3 από τα 5 της παιδιά. Δεν φταίει η θεία μου ούτε τα άλλα της παιδιά που η γιαγιά μου ξεχώριζε τα παιδιά της. Ούτε φταίνε τα παιδιά της που αυτή λειτουργούσε όπως λειτουργούν οι ναρκισιστές με τριγωνοποίηση. Προσπαθούσε να βάζει θκιάλαφα που λέμε στα κυπριακά ανάμεσα στα παιδιά της. Εγώ τη θυμάμαι τη γιαγιά μου να λέει διάφορα για όλα της τα παιδιά. Είχε έναν που ήταν ο αγαπημένος της, που σίγουρα δεν ήταν η μάνα μου και σίγουρα δεν ήταν η θεία μου η Δήμητρα. Αλλά την άκουγα κατά καιρούς να λέει διάφορα αρνητικά για τα παιδιά της και σαφώς την άκουγα για πολλά χρόνια μετά που πέθανε ο άντρας της να κατηγορεί τον άντρα της τον πεθαμένο και μάλιστα της έλεγα «Ρε εσύ γιαγιά, θα τρίζουν τα κόκκαλα του μέσα στον τάφο τόσο πολύ που τον κατηγορείς. Άσμε να τα πω, να τα πω. Τι να πεις κόρη μου, τι να πεις». Φυσικά μπορούμε να πάμε πολύ πίσω γιατί το έχω ψάξει. Το έχω ψάξει για να καταλάβω την ιστορία της οικογένειας μου και για να καταλάβω τον εαυτό μου. Μπορούμε να πάμε πολύ πίσω. Να δούμε ποιες ήταν οι συνθήκες στις οποίες μεγάλωσε η Αγία Σοφία, ποια ήταν τα πράγματα που τη συνέβηκαν πρωτού παντρευτεί τον παππού του Θεοδόση, τι είχε συμβεί στον παππού του Θεοδόση πρωτού παντρευτεί τη Αγία τη Σοφία, τι είχε συμβεί προηγουμένως. Αλλά ο καθένας από εμάς μπορεί να βάζει ένα τέρμα στην ναρκισιστική κακοποίηση και στη διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος. Και οφείλουμε να το πράξουμε. Θα μπορούσε η Αγία μου Σοφία να βάλει ένα βράχο και να γυρίσει τη ροή του ποτάμου. Όπως κατάφερε να κάνει η θεία μου η Δήμητρα. Γιατί η θεία μου η Δήμητρα, παρόλο που μεγάλωσε με αυτό το βαθύτατο τραύμα στα 8 της χρόνια να την ξεριζώσουν βία από την οικογένειά της και να την πάρουν σε ένα σπίτι δύο ηλικιωμένων ανθρώπων, μάλιστα γυναίκα έχει και Αλτσχάιμερ, για να την υιοθετήσουν και καλά, να μην της δοθεί ευκαιρία να ολοκληρώσει το σχολείο, να μην σπουδάσει, να μην τελειώσει το σχολείο, να μην σπουδάσει. Μετά να παντρευτεί πολύ μικρή. Τη θυμάμαι μια ζωή να δουλεύει τη θεία τη Δήμητρα. Τη θυμάμαι μέχρι τα 70 της, τα 67-68, μπορεί και παραπάνω να έκανε διάφορες δουλειές. Προς το τέλος ήταν καθαρίστρια. Πήγαινε σε σπίτια και καθάριζε σπίτια. Δούλεψε πάρα πολύ σκληρά στη ζωή της. Πάρα πολύ σκληρά στη ζωή της. Και τη θυμάμαι και μέσα στο σπίτι να δουλεύει. Πάντα η θεία Δήμητρα είχε γεμάτο το ψυγείο φαγητά, είχε γεμάτο το ψυγείο κρέατα για να μαγειρέψει ανά πάσα στιγμή, είχε γεμάτο το ψυγείο φθαρτά, είχε γεμάτο το ψυγείο φρούτα. Δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσω στη λεμεσό στη θεία τη Δήμητρα σε όλες τις ηλικίες της ζωής μου. Γιατί πολλές φορές πηγαίνοντας από Λευκοσία προς Πάφο σταματούσα εκεί στην Αγία Φύλλα στο σπίτι της Δήμητρας ή στο σπίτι ενός από τα παιδιά της. Ποτέ δεν πήγα στο σπίτι της θείας της Δήμητρας και να μην με φιλέψει κάτι πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο, πολύ φρέσκο, πολύ βγαλμένο μέσα από την καρδιά της. Ήτανε πολύ νοικοκυρά γυναίκα, πολύ δοτική, πολύ φροντιστική. Ήτανε πολύ ήπιος χαρακτήρας. Ίσως ένα χαρακτηριστικό που είχε που μπορεί να την ταλαιπώρησε πολύ και να ταλαιπώρησε ίσως και τη σχέση της με τα παιδιά της ήταν ότι είχε μεγαλώσει με αυτή την νοοτροπία ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην δίνουμε αφορμές να λέει ο κόσμος κακά λόγια για μας.
ίσως αυτό να τη βασάνισε, σίγουρα τη βασάνισε και σίγουρα βασανίζει και αυτούς που είναι μαζί σου. Αν εγώ δεν το είχα δει αυτό, μου το πει ξαδέρφη μου, λέει, ήταν λίγο αυστηρή κάποιες φορές, μου λέει, μαζί μας, όχι γιατί της έβγαινε εκ του φυσικού της να είναι αυστηρή, αλλά είχε έγνοια, έχει μεγαλώσει με αυτή την νοοτροπία, τι θα πει ο κόσμος, να μην πει ο κόσμος κακά λόγια για μας, κάτι το οποίο εννοείται ότι ήταν το δίδαγμα της γιαγιάς μου της Σοφίας, η οποία μόνο κακά λόγια είχε να πει για όλο τον κόσμο και προφανώς κρίνοντας εξαιρείων τα λότρια θεωρούσε ότι όλος ο κόσμος θα λέει κακά λόγια όπως έλεγε αυτή, οπότε δίδαξε και τα παιδιά της να μην τυχόν και ο κόσμος πει κάτι για μας. Μεγαλώνοντας, δεν είχα κακή σχέση με τη γιαγιά της Σοφία, γιατί είμαι μια σούπερ συνεξαρτώμενη, οπότε ελκυόμουν από τη γιαγιά της Σοφία. Όμως πάντοτε ένιωθα ότι η σχέση μου μαζί της ήταν κάπως περίεργη. Κάτι είχε το οποίο δεν ήταν ακριβώς γιαγιαδίστικο. Κάτι είχε το οποίο ήταν αυτό το πεντάχρονο ανώριμο κακομαθημένο παιδί που συνεχώς κλαίγεται, που είναι ναρκισσιστές. Είχε αυτό το στοιχείο, δεν μπορούσα να το καταλάβω τότε τι ήταν. Και θυμάμαι ότι με έβαζε να γράφω γράμματα στην αδερφή της που ήταν στην Αγγλία, γιατί ήταν η γιαγιά Σοφία, δεν είχε πάει καθόλου στο σχολείο. Η γιαγιά μου η Θέκλα είχε πάει ένα φεγγάρι στο σχολείο, λέει. Έχω πάει 40 μέρες ένα φεγγάρι. Η γιαγιά Σοφία καθόλου. Και της έγραφα εγώ τα γράμματα και τα γράμματα που με έβαζε να γράφω στην αδερφή της που ήταν στην Αγγλία ήταν γράμματα still nagging. Όλο επίκριση, κατάκριση και πρόσεξε και να μην μας βγάλεις το όνομά μας στην Αγγλία και πρόσεξε το ένα και πρόσεξε το άλλο και να σε... Τώρα έστελνε η 80χρονη στην 75χρονη email να σε φρόνιμη. Email, γράμμα. Γράμμα ήταν, ήταν email. Ήταν κάτι φάκελοι γαλάζιοι που γράφαμε το γράμμα και μετά το κολλούσαμε. Ήταν μια κόλλα η οποία γινόταν φάκελος, μετά ξανά το θυμάστε. Τέλος πάντων, πάμε πίσω στη θεία μου τη Δημήτρα. Είχε αυτή τη μάνα η θεία μου η Δημήτρα. Είχε αυτή τη μάνα, όμως αυτή δεν έγινε αυτή η μάνα. Ήταν πάντοτε ο άνθρωπος που προσπαθούσε να... ο ειρηνευτής, που προσπαθούσε να καθησυχάσει τα πνεύματα... Ο άνθρωπος που προσπαθούσε να φέρει την ηρεμία στα περιβάλλοντα που βρισκόταν. Έχει δουλέψει απίστευτες ώρες και εν ώρα εργασίας και την ώρα του σπιτιού. Είχε πολύ δύσκολη ζωή. Το σπίτι της εκεί που έμεναν ήταν στον ίδιο χώρο με το σπίτι που ήταν τα πεθερικά της. Πολλά χρόνια έζησε μαζί και με τα πεθερικά της. Ήταν πολύ επιβαρημένη η ζωή της, ενώ με την έννοια του ανθρώπου που φροντίζει όλους τους άλλους. Τη θυμάμαι να δουλεύει, να δουλεύει, να δουλεύει, να κοπιάζει, να κοπιάζει, να κοπιάζει και να μην κάνει παράπονα. Εκτός από εκείνη τη φορά που την πήρα στο αυτοκίνητο για να πάμε στην Πάφο, ίσως επειδή είμαι ψυχολόγος να μου ανοίχτηκε, γιατί και εγώ χωρίς να το συνειδητοποιώ, σίγουρα δεν είμαι ψυχολόγος με τη θεία μου τη Δήμητρα, αλλά χωρίς να το συνειδητοποιώ, είμαι το οποιοδήποτε συγγενή μου, χωρίς να το συνειδητοποιώ κάνω τέτοιες ερωτήσεις που κάνουν τον άλλον ανοιχτή, άθελα μου δηλαδή, μπορεί να λειτουργώ με κάποιους ανθρώπους χωρίς να είμαι ο ψυχολόγος τους, να λειτουργώ ως ένα πρόσωπο που νιώθουν ασφάλεια να εκφραστούν. Και έκλαιγε κιόλας όταν μου τα έλεγε. Και εγώ της έλεγα είναι κακιά η μάνα σου και μου έλεγε εντάξει, δεν κατηγορούσε. Δεν ξέρω αν είχε ξεκινήσει από τότε το Alzheimer's, μπορεί. Γιατί όταν ξεκινάει η ασθένεια του Alzheimer, αποψηλώνονται πρώτα οι πρόσθυοι με το πύλωβι, που είναι ο μοντέρνος εγκέφαλος. Αυτοί που είναι οι τελευταίοι και που χτίζονται, είναι και αυτοί που αποδομούνται πρώτοι. Και εκεί στους πρόσθυοι με το πύλωβους εδράζονται τα κέντρα αναχέτησης των... παρορμήσεων μας και μπορεί να είχε αρχίσει το Αλτσχάιμερ και γι' αυτό να ήταν πιο εκφραστική.
ενώ να, να έβγαζε τα συναισθήματα της πιο εύκολα προς τα έξω. Δεν ξέρω. Μετά από ότι ο θάνατο της μάνας της, εγώ για να σας, βάλω ένα πλαίσιο, από το 2003 έχω μετακομίσει από την επαρχία της Πάφου στην επαρχία της Λευκοσίας. Ζούσα στην πόλη της Λευκοσίας. Τα τελευταία 5 χρόνια ζω στην ορεινή περιοχή Λευκοσίας. Άρα εγώ ήμουνα στη Λευκοσία. Κανείς από την οικογένεια της μάνας μου δεν ζει στη Λευκοσία. Έχω έναν ξάδελφο ο οποίος είναι στη Λευκοσία. Αλλά κανένα από τα αδέρφια της μάνας μου, η μάνα μου ζει στην Πάφο. Οι άλλοι δύο θείοι στην Πάφο, ο άλλος ο θείος στο χωριό, η θεία στη Λεμεσό. Πήγαινα πολύ συχνά στην Αγία Φύλλα. Συνήθως πήγαινα στις κόρες της θείας και ερχόταν και η θεία, πήγαινα και σπίτι της θείας. Από ένα σημείο και μετά, όταν ξεκίνησε το Αλτσχάιμερ, δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν, 4 χρόνια πριν, 5 χρόνια πριν, 6 χρόνια πριν, με έπαιρνε τηλέφωνα η θεία. Και το απαντούσα και έλεγα, θεία γεια σου, τι κάνεις? Α, λέει, Θεκλά μου, κατά λάθος σε πήρα. Και αρχίζαμε να μιλάμε. Όταν είχα χρόνο. Τη ρωτούσα τι κάνεις, με ρωτούσε πάντα τι κάνει ο Λάζαρος, τι κάνει η Κυριακή. Η έγνοια της ήταν τα παιδιά, να με ρωτήσει για τα παιδιά. Και από ένα διάστημα και μετά, με έπαιρνε πιο συχνά τηλέφωνο και δεν το απαντούσα πάντα. Φαντάζομαι ότι με έπαιρνε τηλέφωνο ίσως γιατί ένιωθε ότι θα μπορούσε να εκφραστεί, δεν ξέρω. Ενώ όταν λέω με έπαιρνε πιο συχνά, με έπαιρνε μια φορά τη βδομάδα. Εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που δεν απαντώ τηλέφωνα. Κάποιες φορές το απαντούσα, δεν μπορώ να πω, αλλά από ένα σημείο και μετά μου είπε και η μάνα μου ότι έχει διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ. Οπότε αν είχα δουλειά δεν το απαντούσα. Γιατί καταλάβαινα ότι ήταν ένα αυθόρμητο τηλεφώνημα, ίσως και παρορμητικό. Μόνο καλά έχω να θυμάμαι από τη θεία μου τη Δημήτρα. Ήταν, είναι, εγώ πιστεύω στη ζωή με τα θάνατον, πιστεύω. Δεν είναι θέμα επιστημονικής γνώσης, είναι θέμα προσωπικής πίστης. Δεν πιστεύω ότι χάνεται ο άνθρωπος με το σωματικό θάνατο. Όπως γράφω και στο καινούριο μου βιβλίο που ακόμη δεν, τώρα έχω τελειώσει τη συγγραφή, βρίσκεται στην επιμέλεια. Υπάρχουν κάποιες επιστημονικές ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρχει ζωή μετά θάνατον, επιστημονικές ενδείξεις. Δηλαδή ότι και η επιστήμη σιγά σιγά μπορεί να το τεκμηριώσει ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Και πιστεύω ότι η ζωή μετά το θάνατο είναι πολύ καλύτερη από τη ζωή πριν από το θάνατο, γιατί είναι μια ζωή χωρίς τα σωματικά βάρη. Το προσωπικό μου πιστεύω αυτό. Δεν το λέω για να το πιστέψετε κι εσείς. Ξεκαθαρίζω, άλλο το πιστεύω, τι πιστεύει ο καθένας, τι πίστη έχει ο καθένας, και άλλο το τι γνωρίζει ο καθένας. Είναι πιστεύω αυτό. Αν υπάρχει ένα μάθημα, υπάρχουν δύο μαθήματα που μπορεί να πάρει κάποιος από τη ζωή της θείας της Δημήτρας, κατά τη γνώμη μου πάντα. Το ένα το μάθημα είναι η καλοσύνη της και η καλοήθεια της και το γεγονός ότι μπορεί να σταματήσει το διαγενειακό τραύμα ή αν θα μεταβιβαστεί πολύ λιγότερο. Ότι μπορεί ένας άνθρωπος, έστω και αν έχει μεγαλώσει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες, μπορεί να αλλάξει αυτές τις συνθήκες και να δώσει στα παιδιά του αγάπη. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει λάβει αγάπη από τους γονείς του ή από τον ένα από τους γονείς του ή από τη μάνα του, μπορεί να αποφασίσει συνειδητά να δώσει αγάπη στα παιδιά του και στα παιδιά όλου του κόσμου και να το επιτύχει.
Αυτό είναι το ένα μάθημα από τη ζωή της Θείας της Δημήτρας. Και το άλλο το μάθημα είναι ότι πρέπει να προσέχουμε και λίγο τον εαυτό μας, και όσοι έχουμε την τάση να είμαστε υπερδοτικοί και να φροντίζουμε υπερβολικά όλους τους άλλους ανθρώπους, πρέπει να φροντίζουμε και λίγο εμάς. Γιατί πραγματικά η Θεία η Δημήτρα έβγαινε από το κρεβάτι της για να πας να κοιμηθείς. Θυμάμαι το 2009, ήταν μια πολύ κουραστική μέρα, ήταν το τέλος ενός πολύ κουραστικού τριμέρου. Είχα διοργανώσει τότε κάτι εκδηλώσεις στην Κύπρο και είχα κάποιους φιλοξενούμενους από την Αθήνα για τα ζητήματα της αναπηρίας, και ήταν η τρίτη μέρα που για τρεις μέρες οδηγούσα, είχα οργώσει όλη την Κύπρο, ήμουνα χωρίς ύπνο, και από το αεροδρόμιο της Λάρνακας πήγα στη Λεμεσό και περίμενα να έρθει ο πατέρας μου να μου φέρει τα παιδιά που τα είχε στην Πάφο αυτό το τρίμερο που είχα αυτές τις δουλειές. Και είχα μια ώρα στη διάθεσή μου. Έφτασα μια ώρα πιο νωρίς από την ώρα που είχαμε υπολογίσει να βρεθούμε. Ήταν η ώρα 8 το βράδυ, απόγευμα. Και η Θεία Δήμητρα ήταν στο δωμάτιό της, το 2009 αυτό, δηλαδή, wow, 14 χρόνια. Ήταν στο δωμάτιό της και έβλεπε τηλεόραση. Ήταν το κρεβάτι της, το διπλό, και έβλεπε τηλεόραση. Και μου λέει, έλα να ξαπλώσεις εδώ. Της λέω, μα Θεία, να ξαπλώσω στο κρεβάτι σου, της λέω. Έβγαλε μια νυχτικιά της και μου την έδωσε. Φόρεσα την νυχτικιά της. Ξάπλωσε και αυτή στο κρεβάτι της. Ξάπλωσα κι εγώ. Και καθίσαμε σαν δύο κοριτσάκια που κάνουν sleepover. Και θυμάμαι, κοιμήθηκα. Και μου χάιδευε τα μαλλιά μου. Την τελευταία εικόνα που έχω, την έχω ξαναδεί εκτό τη Θεία Δήμητρα, εννοείται, αλλά ήταν η τελευταία έτσι intimate εικόνα. Εικόνα με εγκύτητας. Ήμασταν αυτοί και εγώ στο δωμάτιό της, έβλεπε μια ελληνική σειρά. Και έτσι είπαμε κουβέντες όπως λένε τα κορίτσια. Ή απλά έτσι καθημερινά. Τι γλυκιά. Πολύ γλυκιά. Πάρα πολύ γλυκιά. Και πολύ στοργική. Πάρα πολύ στοργική. Και η μάνα μου έχει στοργικότητα, αλλά η μάνα μου έχει και μια πλευρά έτσι σκληρή και επικριτική. Ένα κομμάτι από τη μάνα της το έχει κληρονομήσει του τρόπου που λειτουργούσε ως προς τα παιδιά της. Η Θεία όχι. 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 Επίσης οφείλω να πω ότι η Θεία μου αγαπούσε, αγαπά πάρα πολύ τη μάνα μου και η μάνα μου πάρα πολύ τη Θεία μου. Ότι ο δεσμός τους ήταν πολύ στενός. Ότι η μάνα μου πάντοτε μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη Θεία μου. Δηλαδή το κλίμα ήταν πολύ αγαπητικό ανάμεσα στις αδερφές και γενικότερα ανάμεσα στα αδερφιά όλα. Δηλαδή παρόλο που υπήρχε αυτός ο τριγωνισμός που κάνουν οι νάρκες οι γονείς στα παιδιά τους, τα αδέρφια μεταξύ τους, τουλάχιστον η μάνα μου με όλα τις τα αδέρφια, είχε πολύ στενές σχέσεις. Πάρα πολύ στενές σχέσεις. Και πολύ αγάπη για τα αδέρφια της. Πάρα πολύ. Δηλαδή υπήρχε αυτό το αίσθημα, η αδερφή μου, ο αδερφός μου, αυτή η... αυτός ο δεσμός, ο έντονος, ο αδερφικός. Και χαίρομαι πολύ που τον βλέπω και ανάμεσα στα παιδιά μου να υπάρχει. Χαίρομαι. Που υπάρχει αυτή η συνδεσιμότητα ανάμεσα στα παιδιά και που νιώθουν ομάδα. Ότι θα είμαι εγώ εκεί για σένα και θα είσαι εσύ εκεί για μένα. Ότι θα στηρίζω ένας τον άλλο. Σας είπα και προηγουμένως ότι μιλάω ανοιχτά και έχω μιλήσει στο παρελθόν για δυσκολίες που είχαμε τους γονείς μου, αλλά έχουν κάνει και πολλά σωστά οι γονείς μου. Και παρόλο που βρίσκομαι σε no contact μαζί τους, δεν έχω, ακριβώς επειδή βρίσκομαι σε no contact μαζί τους, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω τα καλά τους. Κανένα απολύτως. Αυτά. Στο καλό, Θεία Δήμητρα. Εύχομαι να είσαι εξαλαφρωμένη, να είσαι ξεκούραστη, να είσαι χαρούμενη, να απολαμβάνεις όλη την ξεκούραση του κόσμου όλου. Κουράστηκες πάρα πολύ. Πάρα πολύ κουράστηκες. Γυναίκα σε μια κοινωνία πατριαρχική, που όμως εσύ γεννήθηκες σε μια οικογένεια μητριαρχική.
Άστα να πάνε, άστα να βίστα που λένε. Αυτά. Αυτά ήθελα να πω για τη θεία μου τη Δημήτρα. Ότι νιώθω ευγνώμων που τη γνώρισα. Θα τη θυμάμαι πάντα με μια γλυκύτητα, ως εκείνο το γλυκό κοριτσάκι, το χαρούμενο. Εκείνο το γλυκό κοριτσάκι που έκλαιγε τόσο γλυκά, θυμούμενη, ενθυμούμενη τις τραγικές στιγμές των παιδικών της χρόνων. Μεγάλη απώλεια αυτή, να σε ξεριζώσουν από την οικογένεια, να σε δώσουν αναγιωτή, το λέγα στην Κύπρο τότε. Και δεν υπήρχε και ανάγκη κιόλας, τέλος πάντων, τέλος πάντων, τέλος πάντων. Και μπορούμε να πάρουμε κι εμείς μαθήματα όσοι είμαστε γονείς, ότι δεν είναι καλή ιδέα να έχουμε διαφορετική μεταχείριση στα παιδιά μας και κάποια παιδιά μας να τους φερόμαστε με διαφορετικό τρόπο από τα άλλα. Αυτή ήταν η θεία μου η Δήμητρα. Στο καλό. Στο καλό και αν ακούνε και άλλες Δήμητρες, να παραμείνετε καλοήθεις. Είναι εξαιρετικό αυτό που κάνετε, η αγάπη σας, η καλοσύνη σας και η καλοήθεια σας, όμως προστατεύστε και λίγο τον εαυτό σας, ξεκουραστείτε και λίγο, μην δουλεύετε τόσο πολύ. Μην είστε πρόθυμοι να εξυπηρετήσετε όλους τους ανθρώπους. Κρατήστε και κάτι για εσάς. Γιατί ναι, μπορεί να πιστεύω εγώ ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον και αν εξεκούραστη και ανακουφιστική, όμως αυτό που ξέρουμε σίγουρο ότι υπάρχει είναι αυτή η ζωή. Και σε αυτή τη ζωή δικαιούμαστε και να ξεκουραστούμε και να χαλαρώσουμε και να φροντίσουμε και τη δική μας ψυχαγωγία και τη δική μας... να φροντίσουμε το σώμα μας, τη ψυχή μας, να μην είμαστε συνέχεια κάνω πράγματα για τους άλλους, κάνω, τρέχω. Πάντα έτρεχε η θεία μου η Δήμητρα, έτρεχε να μαγειρέψει, να περιποιηθεί, να φροντίσει, να κάνει. Ξαναλέω ότι δεν γνωρίζω τη θεία μου τη Δήμητρα με τον ίδιο τρόπο που τη γνωρίζουν τα παιδιά της. Σίγουρα τα παιδιά της έχουν διαφορετική σχέση μαζί της, πολύ πιο στενή από ό,τι έχω εγώ, και σίγουρα τη γνωρίζουν καλύτερα. Απλώς ήθελα να καταθέσω ως ανιψιά της, λένε στην Ελλάδα, αδερφότεχνη της λέμε στην Κύπρο, την εμπειρία μου από τη θεία μου τη Δήμητρα και να την αποχαιρετήσω μέσα από αυτό το βίντεο, μέσα από αυτή το eulogy, μέσα από αυτή την ευλογία. Στο καλό, θεία.